Σέρος Ανίβε, Αζίζη Σάμεχ, αγαπητέ Νίκο, είναι ιδιαίτερη χαρά μου να σας φιλοξενώ σήμερα στην Αθήνα, δύο χρόνια μετά την τελευταία συνάντησή μας στο Κάιρο τον Ιανουάριο του 20 και μετά τη διαδικτυακή μας συνάντηση τον Μάιο, στην οποία συμμετείχε και ο φίλος μας και ομόλογός μας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ο Σέιχης Αμπτάλα. Σήμερα εξετάσαμε στις μακρές μας συζητήσεις τις κοινές προκλήσεις αλλά και τις κοινές μας ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στο Σαχέλ. Εξετάσαμε την εμβάθυνση της ήδη σημαντικής συνεργασίας μας σε στρατηγικούς τομείς, στην ενέργεια, στην οικονομία, στον τουρισμό, στην διασυνδεσιμότητα που είναι απαραίτητη για την προαγωγή της οικονομίας και της ευημερίας. Πιστεύουμε ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της περιοχής είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις μας και για να δημιουργήσουμε την ευημερία και τη σταθερότητα που θέλουμε. Θα ήθελα να δηλώσω και πάλι την ευγνωμοσύνη της Ελλάδας σε εσάς, καθώς όλες οι χώρες που παρευρίσκονται μας στήριξαν στην κρίση του περασμένου καλοκαιριού. Και βεβαίως από την πλευρά μας να δηλώσουμε ότι στεκόμαστε αλληλέγγυοι προς τη Γαλλία, προς την Αίγυπτο και προς την Κύπρο. Συζητήσαμε επίσης ζητήματα όπως η εξάπλωση της τρομοκρατίας στην Αφρική, η μετανάστευση, αλλά και η πρόσβαση σε βασικά αγαθά όπως το νερό του Νείλου που απασχολεί ιδιαίτερα την Αίγυπτο. Κυρίες και κύριοι, η στρατηγική σχέση μεταξύ των τεσσάρων χωρών μας βασίζεται στο στέρεο θεμέλιο των κοινών μας αρχών, όπως ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας, στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, στην απαγόρευση της χρήσης βίας, στην απαγόρευση της απειλής της χρήσης βίας, όπως ρητά ορίζει ο καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών. Και βέβαια στον σεβασμό που έχουμε όλοι μας στην κυριαρχία και στα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών. Οι αρχές αυτές αποτυπώνονται στα κοινά ανακοινοθέντα που έχουμε υιοθετήσει από τον Ιανουάριο του 20 μέχρι σήμερα. Είναι δυσάρεστο το ότι παρότι έχουμε διανύσει 24 σχεδόν μήνες από τότε, τα θέματα που μας απασχολούν παραμένουν επίκαιρα. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δηλαδή στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Λιβύη είναι ίδιες. Και κοινός παρονομαστής των περισσότερων από αυτές παραμένει η γη των Τουρκία. Η Τουρκία συνεχίζει να απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα, συνεχίζει να παραβιάζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, συνεχίζει να κατέχει παράνομα έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνεχίζει να παραβιάζει τις θαλάσσιες ζώνες της, συνεχίζει να υποθάλπει τη μουσουλμανική αδελφότητα, έδωσε παράδειγμα εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, το οποίο βρίσκει μιμητές τώρα στην Λευκορωσία. Και βεβαίως η Τουρκία διατηρεί στρατιωτικές δυνάμεις και μισθοφόρους στη Λιβύη και εμένει στο ανύπαρκτο και παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Όμως θέλω να είμαι ξεκάθαρος, η σημερινή συνάντηση δεν αποτελεί μια συνάντηση εναντίον της Τουρκίας. Εμείς, όλες οι χώρες, επιθυμούμε καλές σχέσεις με την Τουρκία και έναν επικοδομητικό διάλογο, αλλά βεβαίως πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Δικό μας κοινό όραμα είναι η εμπέδωση της ειρήνης, της ασφάλειας, της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή μας. Και ελπίζουμε ότι η Τουρκία θα προσχωρήσει κάποια στιγμή στο πλαίσιο αυτών των αρχών, στο διεθνές δίκαιο, δηλαδή συμπεριλαμβανομένου του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στη σύμβαση του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Κάτι που θα ανοίξει νέους ορίζοντες στις σχέσεις μας. Βεβαίως, αυτό σήμερα φαίνεται σαν ένα μακρινό όνειρο. Έχουμε ακόμα την απειλή πολέμου, την κατοχή, την εξαγωγή μισθοφόρων, την εξαγωγή drones, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις φυλακίσεις δημοσιογράφων. Όσον αφορά όμως την δική μας συνάντηση, οφείλω να πω ότι αποδεικνύει την ύπαρξη μιας τεράστιας δυναμικής που χαρακτηρίζει τις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας και που μπορεί
εν ώψη μάλιστα και της σημαντικής ευκαιρίας που μας παρέχει η Γαλλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του 2022 να δημιουργήσει μια άλλη πραγματικότητα στην περιοχή, υπηρετώντας ακριβώς τις αρχές της σταθερότητας, της ειρήνης και της ευημερίας των λαών. Σας ευχαριστώ θερμά και από καρδιάς για την σημερινή σας παρουσία στην Αθήνα. Ελπίζω στην επόμενη συνάντησή μας και θα μου επιτρέψετε να δώσω αλφαβητικά, με αλφαβητική σειρά το λόγο, στον Πρόεδρο, στον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη.